Γνωρίστηκαν σε νοσοκομείο. Ο έρωτας κραυνοβόλος. Στα 18 μήνες παντρεύτηκαν και δημιούργησαν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ο λόγος για τον Κόλιν και την Έμα, ένα ζευγάρι από την Αγγλία, με την επέτειο του γάμου του, 20 ευτυχισμένων χρόνων, να γιορτάζεται στην τουριστική περιοχή των Μαλίων, όπου βρίσκονται για διακοπές μαζί με τα παιδιά τους, την Κέλλη, τον Κάμερον και την Νικόλ. Πήγα να δω τον νεογέννητο ανιψιό μου στο νοσοκομείο και εκεί συνάντησα την Έμα, η οποία πρόσφερε υπηρεσίες στην κουνιάδα μου. Έτσι γνωριστήκαμε. Τον ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά όταν ήταν απασχολημένος με τον νεογέννητο ανιψιό του. Ερωτευτήκαμε και παντρευτήκαμε γρήγορα. Αυτά τα 20 χρόνια πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε 3 όμορφα παιδιά. Αγαπώ περισσότερο τον σύζυγό μου από τότε που τον παντρεύτηκα. Για την επέτειο των 20 χρόνων, ο Κόλιν επέλεξε ένα πρωτότυπο τρόπο για να εκφράσει την αγάπη του σε σύζυγό του, ζητώντας μάλιστα τη βοήθεια της κόρης του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου από τον περασμένο Μάρτιο, προκειμένου να δημοσιευτεί στις 22 Αυγούστου η παρακάτω ανακοίνωση σε εφημερίδα. Σε ευχαριστώ για τα πιο φανταστικά 20 χρόνια γάμου. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή να σε αποκαλώ γυναίκα μου. Σ' αγαπώ περισσότερο όσο κυλούν τα χρόνια. Και στα επόμενα 20, σ' αγαπώ, Κόλιν. Κείμενο το οποίο διάβασε η Έμα, η οποία συγκινήθηκε και τη ρομαντική κίνηση του σύζυγου της. Ενθουσιάστηκα. Είναι πολύ ρομαντικός έτσι κι αλλιώς. Μου έφερε την εφημερίδα στο δωμάτιο. Μου είπε να δω τη σελίδα 7. Είδα την ανακοίνωση. Ήταν πολύ όμορφο και έκλαψα. Ήθελα να κάνω έκπληξη στη γυναίκα μου για τα 20 χρόνια γάμου, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήθελα να της πω ευχαριστώ και της δώρησα ένα μπλουζάκι για την επέτειό μας. Η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ. Μεγαλώνουμε μαζί και γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Ναι, ήθελα να κάνει μια έκπληξη της κυρίας του. Μάλλον την αγαπάει πάρα πολύ. Και ήθελα να τους το δείξει και με τα μέσα, τα ελληνικά μέσα, τα δεδομένα τα δικά μας. Ναι, και ήταν όταν ήρθανε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, μια πολύ ωραία οικογένεια. Την βραδιά της επετείου του γάμου τους βρέθηκαν σε κριτική βραδιά στο Μοχό, με τη σύζυγο μάλιστα 2 ημέρες πριν να έχει σχεδιάσει τη δική της έκπληξη στον Κόλιν, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του. Μια περιήγηση σε σταλίδα, μάλια, μήλατο και όχι μόνο, με τουριστικό σκάφος. Ήταν όλα φανταστικά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις διακοπές. Το όμορφο νησί, τους ανθρώπους, τις κριτικές γεύσεις. Το βράδυ της επετείου, σε παραδοσιακό χωριό, περάσαμε όμορφα, χορέψαμε και διασκεδάσαμε. Οι άνθρωποι εδώ είναι φιλικοί, χαμογελαστοί και εξυπηρετικοί. Περάσαμε τέλεια. Κάθε μέρα η ζωή τους είναι μια περιπέτεια, ενώ προσπαθούν να ζουν την κάθε στιγμή μοναδικά, πέρα από τις 20 εκπλήξεις και τα δώρα όλα αυτά τα χρόνια. Ο ρομαντισμός δεν έχει ξεθοριάσει ούτε μια μέρα, με τον σύζυγο να έχει σχεδιάσει και τις επόμενες εκπλήξεις, 12 σε αριθμό, μία κάθε μήνα. Την επόμενη φορά θα πάμε σε ένα φεστιβάλ στο Hyde Park στο Λονδίνο. Αγόρασα στην Έμα ένα κολιέ και ένα δαχτυλίδι που έχει ένα νόμισμα που απεικονίζει την ημερομηνία της επετείου του γάμου μας. Μου έγραψε και ένα πάρα πολύ όμορφο ποίημα. Και νομίζω ότι θα αποκτήσουμε νέους επαναλαμβάνουμε πελάτες από αυτή την ίδια οικογένεια. Εσείς πόσα χρόνια παντρεμένος είστε? Εγώ 29 χρόνια. Και τι έκπληξη έχετε κάνει εσείς στη σύζυγό σας? Θα τις κάνω του χρόνου. Εντυπωσιάστηκαν από τις ομορφιές του νησιού, από την κριτική φιλοξενία και τις κριτικές γεύσεις στο πρώτο τους ταξίδι στο νησί μας και όπως λένε θα ξανάρθουν. You're my end and my beginning, even when I lose.